Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα μου επιτρέψετε να μην κάνω προσφωνήσεις και να πω σε όλους ένα καλωσορίσατε, αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες. Το λέω αυτό διότι από την εμπειρία που είχαμε από την επίσκεψή μας και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, αυτό που εισπράξαμε πάνω απ' όλα ήταν το συναίσθημα της ανθρωπιάς και μια ζεστασιά η οποία ήταν πάρα πολύ ειλικρινής και ήταν και πάρα πολύ άμεση και το είδαμε ιδιαίτερα αυτό, εγώ προσωπικά θα το θυμάμαι ως εμπειρία και στο γυροκομείο που επισκεφτήκαμε αλλά και όταν κάναμε έτσι μια βόλτα και στο σχολείο στην Αλεξάνδρεια. Για μας ως υπηρεσία το θέμα του ομογενειακού τύπου, στήριξη του ομογενειακού τύπου εντάσσεται στις αρμοδιότητές μας. Στα πλαίσια αυτά είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την Αίγυπτο, να κάνουμε μια σημαντική, κατά την άποψή μου, εκδήλωση στην Αθήνα με την έκδοση του βιβλίου για τον ελληνικό τύπο στη χώρα του Νείλου, τα 150 χρόνια μαρτυρίας και ιστορίας του. Και θέλω να πω ότι, γιατί πραγματικά ήθελα να σας κουράσω και να μακρηγορώ, ότι αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε είναι απλώς να μείνουμε σε αυτό το momentum, να συνεχίζουμε να κάνουμε projects τα οποία καμιά φορά δεν ακούγονται τόσο σημαντικά, αλλά μέσα από αυτήν την επαφή μπορούν να γίνουν πολύ πιο σπουδαία πράγματα και να αφήσουν μια κληρονομιά, να αφήσουν μια παρακαταθήκη. Έτσι λοιπόν και αυτό το ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουμε όλοι σε λίγο, σε κάποιο βαθμό ήταν το προϊόν άτυπων έτσι συζητήσεων και διεργασιών και κυρίως ήταν έτσι μια συζήτηση που είχε να κάνει με το πόσο σημαντικός είναι ο οπτικοακουστικός κλάδος για να μην χάσουμε τη γλώσσα, διότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στο διαδίκτυο, διότι πολλοί γάμοι Ελλήνων στο εξωτερικό είναι μεικτοί, διότι δυστυχώς το ελληνικό κράτος περνάει στιγμές δύσκολες με την έννοια ότι οι καιροί δεν επιτρέπουν έτσι επεκτατικές πολιτικές και πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι σε σφιχτούς προϋπολογισμούς και επομένως και τα αρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να στηρίξουν όσο θέλουν και την εκπαίδευση στην ομογένεια και άλλες δράσεις και στον πολιτισμό και βέβαια άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν και με την διάδοση της κουλτούρας. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω, να δώσω συγχαρητήρια επίσης στους δημιουργούς και στους συντελεστές, στον σκηνοθέτη τον Ανδρέα τον Οικονομάκη, στο μουσικό τον Γιάννη τον Σφυρί. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τον καθηγητή Τσουκαλά, γιατί πραγματικά έχουμε μάθει πολλά από αυτόν και πρόσφατα διάβαζα και μια ανάλυση που κάνετε για την Ελλάδα του Μεσοπολέμου, που η οποία τη θεωρώ εξαιρετικά επίκαιρη για το τι καμιά φορά ζούμε σήμερα. Η κοινότητα της Αλεξάνδρειας, η κοινότητα του Καΐρου, η ελληνική κοινότητα, είναι μια κοινότητα η οποία εμένα προσωπικά μου δίνει πολύ κουράγιο, πολύ αισιοδοξία και πολύ δύναμη. Και επειδή καλά είναι και τα λόγια, αλλά πρέπει να έχουμε και πράξη, εμείς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε σε αυτό το momentum και αναλαμβάνουμε, αν θέλουν και οι δημιουργοί, το promotion αυτού του ντοκιμαντέρ, ώστε να μην προβληθεί μόνο στη Γενική Γραμματεία, να προβληθεί στην ΕΡΤ, να προβληθεί σε αίθουσες κινηματογράφου και να προβληθεί βέβαια και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ.